Την ευκαιρία να ενημερωθούν για το κίνημα της κατάργησης των μεσαζόντων είχαν χθες οι Καβαλιώτες καταναλωτές στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καταναλωτή. Ως Ένωση Καταναλωτών Καβάλας αποφασίσαμε, όπως κάθε χρόνο, να αφιερώσουμε σε ένα θέμα αυτή την ημέρα. Για φέτος θεωρήσαμε ότι είναι επίκαιρο περισσότερο σήμερα από όσο άλλοτε, το θέμα της συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, της δικτύωσης, μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Ένα θέμα το οποίο πηγάζει από δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία βύθιση των εισοδημάτων μας, από τη μια, και από την άλλη, βλέπουμε οι τιμές στα ράφια των καταστημάτων να παραμένουν όχι απλά σταθερές, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις να ανεβαίνουν. Από την άλλη, ο δεύτερος παράγοντας που μας οδήγησε στην επιλογή αυτού του θέματος είναι ότι βλέπουμε πανελλαδικά να έρχεται η κίνηση, η υγιής αντίδραση, θα έλεγα, των πολιτών με τη μορφή κινημάτων για διάφορα προϊόντα τα οποία προμηθεύονται κατευθείαν από τους παραγωγούς. Υποτίθεται ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα συνήθως πρωτοστατούν στις αλλαγές της κοινωνίας. Η αλήθεια είναι ότι μας πρόλαβαν διάφορες άλλες πόλεις, όπως ο Βόλος ή η Πάτρα ή ακόμα και η Κομοτηνή. Να πούμε τι σημαίνει ανταλλακτική ή αλληλέγγυα οικονομία. Είναι ένα είδος οικονομίας στην οποία ο άνθρωπος μπαίνει πάνω από τα κέρδη. Δηλαδή, στόχος δεν είναι το κέρδος της επιχείρησης, όπως ορίζεται αυστηρά από τον καπιταλισμό, αλλά μια λειτουργία της κοινωνίας με επιχειρήσεις, με ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και με κοινωνικό έλεγχο. Είναι δηλαδή κάτι ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Είναι κινήσεις που συνήθως προέρχονται από τα κάτω, δηλαδή δεν οργανώνονται από κάποιο κρατικό νομοσχέδιο, αλλά είναι πρωτοβουλίες πολιτών και αυτές σιγά σιγά ασκούν πίεση στο κράτος ώστε να νομοθετήσει, να δημιουργήσει νόμους δηλαδή, που να καλύπτουν και αυτές τις κινήσεις.